στη Ξάνθη αντίθετα έγινε μέτριο παιχνίδι και οι δύο ομάδες, δηλαδή η Ξάνθη και η ΑΕΚ, έμειναν στο 0-0. Έτσι όλα θα κριθούν στον επαναληπτικό της Νέας Φιλαδέλφειας. Ο πρώτος ημιτελικός του κυπέλου Ελλάδος μεταξύ της Ξάνθης και της ΑΕΚ επιφύλαξε λίγες συγκινήσεις σε όσους τον παρακολούθησαν. Οι δύο ομάδες πρόσφεραν κακό θέαμα και έμειναν στο 0-0. Το 23ο σουτ από τον Πέτκο φεύγε πάνω από τα δοκάρια, ενώ 11 λεπτά αργότερα ο Μαλαδένης λίγο έλειψε να εκμεταλλευτεί το διπλό λάθος του Κορδονούρη, το πλασέ του όμως έφυγε out. Το 42 ο Νικολαίδης που έγινε αποδέκτης της μπάλας μετά το απρόσεκτο γύρισμα του Λάιτνερ από πολύ πλάγια θέση σούταρε άστοχα. Στην επανάληψη η εικόνα του παιχνιδιού δεν άλλαξε με το μακρινό σουτ του Ζήκου που κατέληξε out στο 89 να είναι η μοναδική αξιοσημείωτη φάση. Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, ο ισχυρός άντρας της Ένωσης, Μάκης Ψωμιάδης, σχολίασε τις δηλώσεις του Προέδρου της Πόρτο, Πίντο Ντακώστα, ο οποίος ανέφερε πως ο Φερνάντο Σάντος θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό από το ερχόμενο καλοκαίρι. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα για σοβαρούς παράγοντες. Δεν ξέρω τώρα που ορμόμενος ο Πρόεδρος της Πόρτο είπε αυτά τα πράγματα. Εκείνο που θέλω να πω εγώ ότι η ΑΕΚ χτυπάει τους δύο τίτλους και κύπελο και πρωτάθλημα, εισάξια. Δεν επηρεάζουν όλα αυτά τα σχόλια που γίνονται την ομάδα μου, τους παίκτες μου.